Έχουμε τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τι κάνετε, κύριε Μπαλάσκα, είστε καλά? Καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και ήρεμο κυρίως, γιατί πλησιάζουν οι μέρες οι πολύ δυσάρεστες. Πλέον ένας χρόνος σε λίγες μέρες, 23. Να ρωτήσω καταρχάς αν έχει αλλάξει το κλίμα στην αστυνομία και αν αυτό που λέγαμε παλαιότερα, και το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές, με τα λυμμένα χέρια. Τέλος πάντων, εννοώ την ελευθερία να κάνετε τη δουλειά σας, αν νιώθετε ότι πλέον την έχετε. Κοιτάξτε, αν είτε όσο να είναι, βεβαίως και αλλάζει το κλίμα, γιατί είναι και θέμα ψυχολογίας πολλές φορές. Όταν αντιστρέφεται η ψυχολογία και βλέπουμε με ένα θετικό κλίμα, αλλάζει και για μας, έρχεται μια θετικότητα. Φυσικό είναι αυτό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως δεν πρέπει να μείνουμε στο στάδιο των εξαγγελιών. Θα πρέπει οι εξαγγελίες να γίνουν πραγματικότητα. Οι νόμοι να αλλάξουν. Οι συνθήκες για τους αστυνομικούς να αλλάξουν. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί πολλά πράγματα, από αλεξίσταρα μέχρι συνθήκες εργασίας. Πέραν απ' όλα, θα πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι θα πρέπει ξανά να έρθει κοντά στον αστυνομικό για να τον αγαπήσει. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που περιμένουμε. Mm-hmm. Αλλά έχουμε ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Mm-hmm. Το πρώτο που περιμένει, για παράδειγμα, είναι να συγκροτηθούν ή για να ξαναφτιάξουν ομάδες να λειτουργούν καλύτερα. Δίας, Δέλτα, αυτά που είναι πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Η ανασυγκρότηση είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και θα πρέπει να συμβεί και ταχύτατα. Διότι έχουν γίνει στην ελληνική αστυνομία κάποιες αποτυχημένες απόπειρες για αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση, οι οποίες δεν ήταν ούτε για τα σκουπίδια. Mm-hmm. Δεν ήταν ούτε για την κομματερή. Κάναμε αναδιοργάνωσεις μόνο και μόνο για να διαρθρώσουμε ένα οικονομικό σύστημα, για να κλείσουμε κάποιες υπηρεσίες, για να βγάζουμε κάποια χρήματα περισσότερο, με αποτέλεσμα το κράτος να γεμίσει το κρατικό κορβανά. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Και το προσωπικό, είδατε, πήγε μέσα σε αλεπότρυπες. Και αρχίζει τώρα ο Χρυσοχοίδης 10, 10, 20, 20 και τους βγάζει έξω από τις τρύπες, τις οποίες ήταν πάρα πολύ κρυμμένοι. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ αρχή. Και περιμένουμε. Πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε μια σαφή εικόνα, θέλετε, κανένα δίμηνο, τριμινάκι που λέει και σχετική διαφήμιση, πότε? Κοιτάξτε, να... μέχρι τέλος του μήνα θα αρχίσει να φαίνεται το σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους οι κυβερνούντες. Mm-hmm. Από εκεί πέρα εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα και απλά θα κληθούμε να εκτελέσουμε τις αποφάσεις, τις διαταγές της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας. Και αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό είμαστε ταγμένοι. Ούτως ώστε πιστεύω ότι τα πρώτα δείγματα θα αρχίσουν να δείγονται μετά το τέλος του μήνα. Mm-hmm. Και ήδη μέσα στον Αύγουστο, ο οποίος θα είναι ένας πάρα πολύ θερμός Αύγουστος από ό,τι βλέπω. Ένας ιδιαίτερα θερμός Αύγουστος, με ενδεχομένως αρχή της εφαρμογής όλων αυτών των οποίων έχουν εξαγγελθεί. Mm-hmm. Γιατί λέτε θα είναι θερμός ο μήνας? Περιμένετε ότι θα γίνουν διάφορες κινήσεις από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας και θα προκύψουν αντιδράσεις, το θέμα του ασύλου, τι ακριβώς? Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό που λέτε, από τη στιγμή που μέσα στα πρώτα νομοσχέδια, από ό,τι ακούμε και εμείς, mm-hmm. είναι το άσυλο, είναι τα εξάρχεια, είναι η αναδόμηση των υπηρεσιών και οι περιπεργίες όσον αφορά την καταπολέμηση του απλού εγκλήματος, δεν θα είναι θερμός ο μήνας. Από τη στιγμή που θα έχει κινητικότητα. Όπου υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει θερμότητα. Είναι νόμος της φύσης. Σωστό. Λοιπόν, έτσι θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς, γιατί και ο σταθμός και εδώ η εκπομπή έχουμε ζητήσει πολλές φορές τα θέματα της ασφάλειας. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι βασικό συστατικό στοιχείο η ασφάλεια της δημοκρατίας. Να είστε καλά, κύριε Μπαλάσκα, εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Πήραμε ένα πρώτο σχόλιο και περιμένουμε, όπως και εσείς, να δούμε τα απτά δείγματα. Καλές προθέσεις υπάρχουν, αλλά περιμένουμε τα απτά δείγματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σταύρος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Αστυνομικών, ένα πρώτο σχόλιο.